Μη αδικήσετε την γην, μήτε την θάλασσαν, μήτε τα δένδρα. Ο Χριστούς φραγίσομεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόπων αυτών. Ένας από τους πρεσβύτερους μου είπε, «Αυτοί, οι ντυμένοι, με λευκές στολές, ποιοι είναι και από πού ήλθαν?» Του απάντησα, «Κι
Κυριέ μου, εσύ ξέρεις. Μάθε το και σε μένα. Αυτοί προέρχονται από τη μεγάλη θλίψη. Έπληλαν τις στολές τους και τις ελεύκαναν με το αίμα του αρνίου. Γι' αυτό βρίσκονται μπροστά στο θρόνο του Θεού και τον λατρεύουν μέρα και νύχτα στο ναό του μέσα. Ο καθήμενος στο θρόνο θα σκηνώσει πάνω τους. Δεν θα πεινάσουν πια, ούτε θα διψάσουν. Ο ήλιος δεν θα τους καίει. Το αρνείο του θρόνου θα τους καθοδηγεί και θα τους κατευθύνει στις πηγές της ζωής. Και ο Θεός θα παλύψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα την έβδομη, για μισή ώρα απόλυτη σιγή βασίλεψε στον ουρανό. Και είδα να παραδίνονται στους 7 αγγέλους που στέκονταν μπροστά στο Θεό 7 σάλπιγγες, και άλλος άγγελος ήρθε και στάθηκε στο θυσιαστήριο με το χρυσό λιβανιστήρι. Του δόθηκαν θυμιάματα πολλά να τα προσφέρει προσευχή στους Άγιους όλους πάνω στο θυσιαστήριο το χρυσό μπροστά στο θρόνο. Κι ανέβηκε ο καπνός των θυμιαμάτων μέχρι το Θεό. Και πήρε ο άγγελος το λιβανιστήρι, το γέμισε με τη φωτιά του θυσιαστηρίου και το κατέβασε στη γη. Και γένοντο βροντέ και φωνέ και αστραπέ και σεισμός, και οι 7 άγγελοι με τις 7 σάλπιγγες ετοιμάστηκαν να σαλπίσουν, και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε, χαλάζι και φωτιά γεμάτα αίμα πέσαν πάνω στη γη, στάχτη έγινε το τρίτο της γης και το τρίτο των δέντρων και κάθε χορτάρι χλωρό. Και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε, και ένα πελώριο φλεγόμενο βουνό κατρακύλησε στη θάλασσα, και το ένα τρίτο της θάλασσας πλημμύρισε αίμα, και χάθηκαν τα ζώα που βρίσκονταν σε αυτό και όσα καράβια έπλεαν. Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσε από τον ουρανό αστέρι μέγα που κεγόταν σαν λαμπάδα πάνω στο Κρήτο των ποταμών και των πηγών. Άψυνθος το όνομά του. Δηλητηριάστηκαν τα νερά και πέθαναν πολλοί άνθρωποι. Και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε και σκοτίνιασε το τρίτο του ήλιου και το τρίτο της σελήνης και το τρίτο των αστέρων, και χάθηκε το τρίτο της μέρας και της νύχτας. Και είδα κι άκουσα έναν αετό να πετάει στη μέση του ουρανού, κράζοντας με φωνή μεγάλη, «Ουέ, ουέ, αλίμονος τους κατοίκους της γης, τι τους περιμένει ακόμα από τα 3 επόμενα σαλπίσματα». Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε και είδα αστέρι από τον ουρανό πεσμένο πάνω στη γη. Του δόθηκε το κλειδί της Αβύσσου και άνοιξε την Άβυσσο και ανέβηκε καπνός, σαν από καμίνι που κεγόταν. Σκοτίνιασαν ο ήλιος, το αέρας από τον καπνό. Και από τον καπνό ακρίδες κατέκλυσαν τη γη, άγριες σαν σκορπιοί. Και πήραν διαταγή να μην πειράξουν το χορτάρι, ούτε τα φυτά, ούτε και τα δέντρα της γης, παρά μονάχα τους ανθρώπους που δεν είχαν τη σφραγίδα του Θεού πάνω στο μέτωπό τους. Να μην τους σκοτώσουν, παρά να τους βασανίσουν μήνες 5, σαν να τους δάγκωναν σκορπιοί. Μέρες θα αποζητούν οι άνθρωποι το θάνατο, αλλά δεν θα τον βρίσκουν. Ο θάνατος θα τους περιφρονεί. Τα ομοιώματα των ακρίδων ίδια με άλογα έτοιμα για πόλεμο, χρυσά στεφάνια πάνω από τα κεφάλια τους, κι είχαν πρόσωπο ανθρώπου, μαλλιά γυναίκας, δόντια λιονταριού, φόρων και σιδερένιους. Απ' τα φτερά τους βουητό αλόγων που καλπάζουν στην αντάρα της μάχης, κεντριά και ουρές σαν των σκορπιών, για να βασανίζουν τους ανθρώπους. Βασιλιάς τους, ο άγγελος της Αβύσσου, Αβαδόν το όνομά του. Ελληνικά, ο Λετήρας. Ο έκτος άγγελος εσάλπισε και άκουσα μια φωνή να βγαίνει από τα 4 κέρατα του χρυσού θυσιαστηρίου μπροστά στο Θεό και να λέει στον έκτο άγγελο, «Συ που έχεις τη σάλπιγγα, απόλυσε τους δεμένους πάνω στο μεγάλο ποταμό Εφράτη 4 αγγέλους». Και ελευθερώθηκαν οι 4 άγγελοι, έτοιμοι στην ώρα, τη μέρα, το μήνα και το χρόνο, για να φανίσουν το τρίτο των ανθρώπων. 200 εκατομμύρια οι καβαλάριδες. Άκουσα τον αριθμό τους. Και στο όραμά μου, έτσι είδα τα άλογα
και τους καβαλάριδες, με θώρακες από φωτιά, γιάκυνθο και θιάφι. Τα κεφάλια των αλόγων, σαν κεφάλια λιονταριών. Απ' τα στόματά τους, φωτιά, καπνός και θιάφι. Από τις τρεις αυτές πληγές, πέθανε το τρίτο των ανθρώπων. Κι ουρές τους, όμοιες με φίδια, με κεφάλια που με αυτά πληγώνουν. Και οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν αφανίστηκαν από τις πληγές αυτές, δεν μετάνιωσαν που προσκυνούσαν τα δαιμόνια και τα είδωλα, τα χρυσά και τα αργυρά και τα χαλκά και τα λίθινα και τα ξύλινα, που ούτε βλέπουν ούτε ακούν ούτε περπατούν, δεν μετάνιωσαν ούτε για τους φόνους τους, ούτε για τις φαρμακίες, ούτε για την πορνεία, ούτε για τις κλεψιές τους. Είδων άλλων άγγελων ισχυρών, καταβαίνοντα εκ του ουρανού, περιβεβλημένων νεφέλην, και η ήρης επί της κεφαλής αυτού και το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος και οι πόδες αυτού ως στήλη πυρός. Κρατούσε στο χέρι του βιβλίο ανοιχτό, με το δεξί του πόδι στη θάλασσα και το αριστερό πάνω στη γη, μούγκρισε σαν λιοντάρι. Και τη στιγμή που ακούστηκαν οι επτά βροντές, εγώ ετοιμαζόμουν να γράψω, αλλά άκουσα φωνή από τον ουρανό να μου λέει: «Σφράγισε όσα ελάλησαν οι επτά βροντές, μη τα γράψεις». Και ο άγγελος που είδα να στέκεται πάνω στη θάλασσα και πάνω στη γη, σήκωσε το δεξί του χέρι στον ουρανό και ορκίστηκε στο ζώντας τους αιώνες των αιώνων που έπλασε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα, πως δεν έφτασε ακόμα η ώρα, παρά μόνο όταν σαλπίσει ο έβδομος άγγελος. Και η φωνή που είχα ακούσει από τον ουρανό πάλι με πρόσταξε: «Πάρε από το χέρι του αγγέλου το ανοιχτό βιβλίο». Και ο άγγελος μου είπε: «Πάρτο και κατάφαγε το. Θα πικράνει την κοιλιά σου, αλλά το στόμα σου θα το γλυκάνει σαν μέλι». Πήρα το βιβλίο από το χέρι του αγγέλου και το κατάφαγα. Το στόμα μου το γλύκανε σαν μέλι και την κοιλιά μου την πίκρανε. Και μου υπόθηκε ακόμα: «Πάλι θα πρέπει να προφητεύσεις σε λαούς και έθνη και γλώσσες και βασιλείς πολλούς». Και δόθη μη κάλαμος όμοιος ράβδο λέγον: «Σήκω και μέτρησε το ναό του Θεού και το θυσιαστήριο και αυτούς που το προσκυνούν. Μη μετρήσεις την αυλή έξω από το ναό, διότι δόθηκε στα έθνη που για μήνες 42 θα πατήσουν την Άγια Πόλη. Και θα δώσω εντολή στους δύο μαρτυρές μου να προφητεύσουν επί 1260 μέρες, ντυμένοι με σάκους. Είναι οι δύο ελιές και τα δυο λιχνάρια μπροστά στον Κύριο της Γης. Και αν κάποιος θελήσει να τους αδικήσει, φωτιά από το στόμα τους θα καταβροχθήσει τους εχθρούς αυτούς. Και αν κάποιος θελήσει να τους αδικήσει, έτσι θα πρέπει να τον σκοτώσουν. Αυτοί έχουν τη δύναμη να σταματούν τις καταιγίδες τις μέρες της προφητείας του και ακόμα να κάνουν αίματα νερά και να πλήττουν τη γη με οποιαδήποτε συμφορά όσες φορές θελήσουν. Κι όταν τελέσουν τη μαρτυρία τους, το θηρίο που ανεβαίνει από την Άβυσσο θα τους πολεμήσει και θα τους νικήσει και θα τους σκοτώσει. Και σημείων μέγα όφθιαν το ουρανό, γυνή περιβεβλημένη των ήλιων, και η σελήνη υπό κάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Ήτανε τιμόγενη και πονούσε και δυσκολευόταν να γεννήσει. Και φάνηκε άλλο σημάδι στον ουρανό, δράκοντας πύρινος μέγας με κεφάλια 7 και κέρατα 10, και στα κεφάλια του πάνω 7 διαδήματα. Η ουρά του σάρωσε το 1/3 από τα αστέρια του ουρανού και τα τίναξε πάνω στη γη. Το δράκοντα στάθηκε μπροστά στη γυναίκα για να της κατασπαράξει το παιδί που θα γεννούσε, το αγόρι που θα κυβερνά όλα τα έθνη με σιδερένιο χέρι, που υψώθηκε στο Θεό και το θρόνο του. Η γυναίκα κατέφυγε στην έρημο, όπου ο Θεός έχει ετοιμάσει τόπο για αυτήν να μένει εκεί και να τρέφεται 1260 μέρες.